Τι είναι βρε, να βγάλεις και το κινητό έξω. Γιατί εσύ δεν το βγάλες, δεν κατάλαβα. Παιδιά, από ό,τι βλέπω είστε εξαρτημένοι κανονικότατα από το κινητό. Από το κινητό, ναι, και από άλλα πράγματα. Στο επόμενο γκάλωπ σας βρήκε η κάμερα του reload. Όχι, ποιος το έκανε, ο Λουίς πάλι. Μα νομίζω ο Λουίς το έκανε το γκάλωπ. Λουίς, εσύ το έκανες το γκάλωπ. Αυτό το κάνει. Πίσω από την κάμερα είναι ο Λουίς. Τι τράβηκε να μιλήσει ο Λουίς αυτή τη φορά. Ο Λουί Κρις λοιπόν, γκάλωπ by Λουί Κρι. Κρι. Όχι, Κρι, το Κρι είναι πιο. Τι θα γίνει, παιδί μου, θα αφήσει κάτω το κινητό να κάνουμε εκπομπή. Στέλνω ένα μήνυμα τώρα. Ενώ εσύ δεν το κρατά, άντρα μου. Εντάξει, το αφήνει. Εντάξει, και εγώ είμαι εξαρτημένη από το κινητό, αλλά όχι και έτσι. Την ώρα που κάνω εκπομπή, Αντρέα μου. Έλα, δώσ' μου μισό λεπτό, πέστε τα εσείς. Παιδιά, εγώ λέω να δούμε τον γκάλωπ. Να δούμε αν ο κόσμος είναι εξαρτημένος όσο είστε εσείς. Πιστεύω πως είναι, Μαρία Νονοκίνη. Για να δούμε, Αντρέα μου. Φύγαμε. Τι σημαίνει για εσάς το κινητό σας? Κινητό. Τι σημαίνει για εσάς? Ξέρω, τα πάντα. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Για μια μέρα ναι, εντάξει, αλλά παραπάνω. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς, για τηλέφωνο, μηνύματα, ίντερνετ? Τηλέφωνο και μηνύματα. Καθημερινότητα μου. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Σίγουρα ναι. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς, για ίντερνετ, τηλέφωνο, μηνύματα? Για διάφορα. Λίγα απ' όλα. Εσύ? Ορίστε. Τι σημαίνει για σένα το κινητό σου? Εξαρτάται. Πότες μέρες. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Πιστεύω πως ναι, αλλά λίγο δύσκολο. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς, για τηλέφωνο, ίντερνετ, μηνύματα? Από όλα. Για όλα τα πράγματα. Και το κινητό? Ναι. Τι σημαίνει για σας το κινητό σας? Ζωή μας. Θα μπορούσατε να αντέξετε για μια μέρα χωρίς το τηλέφωνο σας? Αποκλείεται. Όχι, εμένα δεν σπάζω, δεν αντέχω. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάτε, για τηλέφωνο, μηνύματα, ίντερνετ? Για να μηνύματα, ίντερνετ. Για να παίρνω τηλέφωνο. Τι σημαίνει για σένα το κινητό σου? Το κινητό μου... Το χρησιμοποιώ συχνά, μπορώ να πω. Χωρίς αυτό, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή δεν θα αντέχεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Όχι, δύσκολα. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς περισσότερο, για τηλέφωνο, μηνύματα, ίντερνετ? Μηνύματα και τηλέφωνο. Η επέκταση του δεξιού μου χεριού. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Όχι. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς, τηλέφωνο, μηνύματα, ίντερνετ? Για να πιάνω τηλέφωνο, να στέλνω μηνύματα, κυρίως όμως να πιάνω τηλέφωνο, γιατί τα μηνύματα με εκνευρίζουν. Τι, μέσω επικοινωνίας. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το τηλέφωνο σου? Εύκολα. Συνήθως για τι πράγμα το χρησιμοποιάς, για τηλέφωνο, μηνύματα, ίντερνετ? Μηνύματα βασικά, για τηλέφωνο. Κινητό. Θα μπορούσες να αντέξεις για μια μέρα χωρίς το κινητό σου? Φίλε, με κάρτα αντέχω 2,5 μήνες, χωρίς κάρτα. Εκτός από τηλέφωνο, για τι πράγμα άλλο το χρησιμοποιάς? Μηνύματα, ίντερνετ? Ίντερνετ, βίντεο, μηνύματα. Διαφορά.